Πέρα μου επιτρέπετε να μιλήσω λίγο ακόμα. Ήθελα να ρωτήσω εσάς, ποια θα είναι, κατά τη γνώμη σας, η δεξαμενή των ανθρώπων από την οποία μπορεί να προκύψουν άτομα να επανδρώσουν αυτές τις ομάδες και να εκδηλώσουν τέτοια ενδιαφέροντα. Ποια είναι η γνώμη σας? Εγώ θα απαντήσω αλλιώς και θα έρθω και στην απάντηση. Πριν από ένα χρόνο που κάναμε την πρώτη συζήτηση για βιοποικιλότητα στην περιοχή μας, επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, ρώτησα τη Χριστιανά τι θέλεις από εμάς. Ορθά, κοφτά. Ναι. Θες χρήματα? Ναι. Τι θέλεις? Ναι. Και μου λέει δεν θέλω χρήματα. Θέλω αυτό που εγώ αισθάνομαι να το πω στον κόσμο. Όσο και να ακούγεται τα λόγια, συνήθως στα δημοτικά συμβούλια και στους δήμους, όλοι ζητάμε ένα αίτημα πόσα λεφτά κάνει αυτό που θέλει. Λοιπόν, η Χριστιανά δεν μπορεί να πει δεν μα ζήτησε χρήματα ποτέ. Ήθελε να την ακούσουμε. Και αυτό το πράγμα που ήθελε να μπορούσαμε να το πάμε μαζί. Κάναμε, αν δεν απατώμε και μπορεί να με διορθώσει, μαζί την κάναμε την πρώτη πρόταση. Αποφασίσαμε, την ακούσαμε, ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο και καταθέσαμε μια πρώτη πρόταση σαν Δήμος, σαν Μεράκι People. Με τη στήριξη τη δική μας τουριστική επιτροπή, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου και κατά τη ο Δήμαρχος, στη συνέχεια, λοιπόν, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η Χριστιανά ποτέ δεν είχε ζητήσει χρήματα για να μπορέσει να το βάλουμε σε μια οικονομική βάση και να πω δίνουμε 5.000, δίνουμε 10.000 και τελείωσε. Ποια είναι η δεξαμενή? Η δεξαμενή λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλη που μπορεί να αγγλίσει κόσμο αυτό το εγχείρημα. Ξεκινώντας από τους επιχειρηματίες των καταλυμάτων, των ξενοδοχείων, γιατί 7-7-49 επί πολλές εβδομάδες έχουμε κόσμο. Άρα, σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Κινουρία που δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλες διανυκτερεύσεις το χειμώνα και βλέπουμε μόνο το καλοκαίρι, να μια ωραία δεξαμενή από την εστίαση, από τα καταλύματα. Μετά είναι, εγώ δεν θα πω για τους αγρότες που θέλει η Χριστιανά, μου έχει πει κατά καιρούς, που είναι το κατεξοχήν δεξαμενή αγρότες. Αλλά δυστυχώς η δική μας δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν πρέπει η Χριστιανά να τα αλλάξει, να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας τέτοιο που θα μπορέσει να προσεγγίσει τους περισσότερους αγρότες και να μπορέσει να γίνει, να είναι και αυτή μια καλή δεξαμενή. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η καλύτερη δεξαμενή θα προέρχεται μέσα από τα σχολεία μας. Όταν αυτό το πράγμα μπορέσει η Χριστιανά και το κάνει όσο πιο μπορεί απλά, απλοϊκό, και να μπορέσουμε σιγά σιγά τα παιδιά μας να τα κάνουμε και να είναι αυτοί που θα το κάνουν αυτό το εγχείρημα και θα το υλοποιήσουν. Και εδώ θα είναι μια ωραία πρόταση την οποία την έχω σκεφτεί, αλλά επειδή είναι ακόμα στα πρόχειρα, έχουμε δημιουργήσει ένα ΙΕΚ. Έτσι λειτουργεί με κάποιες ειδικότητες. Στην αρχή είναι η πρώτη χρονιά φέτος, δεν πήγε και τόσο καλά. Λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτή με την βιοποικιλότητα και το έξυπνα χωριά και όλα αυτά της Χριστιανάς να μην το βάλουμε να έχουμε και μια ειδικότητα στα ΙΕΚ δικά μας. Εγώ δηλαδή το παλεύω αυτή τη στιγμή και πραγματικά δεν ξέρω ίσως του χρόνου μπορέσουμε. Θέλω να βγάλουμε μια ειδικότητα η οποία θα είναι συνοδοί βουνού. Όταν λοιπόν έχεις εναλλακτικό τουρισμό και θέλει να κάνεις ο Δήμος ένα βήμα παραπέρα το κάνεις εναλλακτικό, τα δικά μας τα παιδιά λοιπόν εγώ θα ήθελα να πάω να βγάλω και 10 άτομα τα οποία θα είναι συνοδοί. Και χρήματα βγάζουν, γιατί δεν είναι μόνο ευαισθησία, είναι και οικονομικό το θέμα. Λοιπόν, ένα παρόμοιο λοιπόν είναι αυτό. Θεωρώ λοιπόν καταλήματα, εστίαση, σχολεία θα μπορούσαν να είναι μια καλή δεξαμενή για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και επειδή είπαμε ότι στην πολιτική και στον αθλητισμό δεν είμαστε μόνο στην προσπάθεια, αλλά μετράει το αποτέλεσμα, θα ήθελα εδώ το αποτέλεσμα σιγά σιγά να το βάλουμε και να το βάλουμε το στόχο και να το καταφέρουμε. Εγώ έτσι δουλεύω. Θέλω στόχο. Και εμείς είμαστε εδώ η ομάδα που θα βρούμε τον δρόμο πώς θα πάμε στο στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος, γι' αυτό ρώτησα πριν. Τι στόχο έχει η ομάδα, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε τον Αγιάννη πρότυπο χωριό. Οκ, αυτό. Εσείς θα μας δείξετε τον δρόμο και εμείς θα ακολουθήσουμε. Θέλουμε να φέρουμε ανάπτυξη στον τόπο. Ναι, δείξε μας τον δρόμο. Θα λέω στο Χριστιανά συνέχεια αυτά και με βρειάζει κανένα τώρα, αλλά έτσι είναι. Να προσθέσω κάτι σαν απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Άλλα άτομα που θα μπορούσαν να εργαστούν πάνω σε αυτό θα είναι και οι φορείς, οι τοπικοί, Κιντσέπ, όλοι όσοι ασχολούνται με το βουνό,
με όλους αυτούς τους εναλλακτικούς έτσι, τις δραστηριότητες. Επίσης έχουμε και συνεταιρισμούς της Καστάνιτσας και εκεί είναι οι άνθρωποι πολύ ας πούμε, με το εθελοντισμό. Υπάρχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι τουλάχιστον 35 στην πορεία και Λουρία. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μαζευτούν οι ομάδες. Μα οι φορείς, εγώ δεν τους ανέφερα, γιατί οι φορείς είναι κάποιοι από εμάς. Εμείς συμμετέχουμε. Εμείς πάμε στους πολιτιστικούς, εμείς είμαστε στους στρατηγούς, εμείς είμαστε στους επιστημονικούς. Άρα λοιπόν γι' αυτό δεν το ανέφερα εγώ τι είναι οι φορείς. Οι φορείς είναι άνθρωποι, κάποιοι από εμάς. Όσο δεν ξέρω να σε κάλυψα ή που ήθελες να πας στην κουβέντα, θα το. Είχα μια, ξέρεις, μια ερώτημα γι' αυτό, δεν έχει κάτι προφανώς. Το ερώτημα το δικό μου κάθε φορά είναι όταν βρίσκομαι την Χριστιανά, πες μου τι θέλεις να κάνω, ποιος είναι ο στόχος. Εγώ είπα. Θέλω να κατακτήσω το βουνό. Εδώ είμαστε να βρούμε τον δρόμο. Αλλά θέλω στόχο. Αυτό τη λέω. Φαντάζομαι ότι ο στόχος μας φέρνει στο δεύτερο θέμα της συζήτησης σήμερα, διότι ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με το ότι στην αρχή όταν έκανα την πρόταση ήταν να κάνουμε τον Αγιάννη Κοινουρίας το πρότυπο χωριό αναγεννητικής οικονομίας. Αυτός ήταν ο στόχος ο δικός μου. Ακούγεται βέβαια μεγαλεπίβολο, αλλά καθόλου μεγαλεπίβολο δεν είναι, όταν εξαρτάται από ένα λεωφορείο το οποίο έρχεται 5 φορές το χρόνο. 225 ψυχές. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο δηλαδή που δεν γίνεται. Και βέβαια οι ψυχές αυτές φέρνουν μαζί και χρήματα, διότι όταν μένουν στο χωριό για μία εβδομάδα, αντιλαμβάνεστε, δεν μένουν σκέτο, μένουν και εργάζονται σε ομάδες μαζί με τους ντόπιους. Εντάξει, άρα θέλουμε 7 ομάδες, 7 ντόπιους. Φρονώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε τον ένα ντόπιο που θα δουλέψει με μία ομάδα. Φρονώ, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι τώρα, δόξα σε ο Θεός, έχουμε και παιδιά και νέους που έχουν έρθει στην ομάδα και έχουν δουλέψει. Οπότε δεν το παίρνουμε ότι δεν θα είναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο λοιπόν, ο στόχος μας, κύριε Κατσή, είναι να κάνουμε ένα χωριό το πρότυπο αναγεννητικής οικονομίας. Εάν το πούμε αυτό το και πώς θα το κάνουμε αυτό, με projects, με δράσεις, απτές. Οι δράσεις για να γίνουν θέλουν εργαλεία, σχεδιασμό και υλοποίηση. Και αυτό προτείνουμε, τα εργαλεία πάμε να τα κατακτήσουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Εταιρεία. Το δεύτερο είναι να κάνουμε το σχεδιασμό, δηλαδή να βάλουμε τις ομάδες να δουλέψουν. Και το τρίτο είναι μόλις κάνουμε αυτές τις δράσεις και το σχεδιασμό, πλέον αυτό το χωριό θα έχει σηματοδοτηθεί σαν ένα χωριό καινούργιας αναγεννητικής οικονομίας. Με μηδενικά απόβλητα. Συγγνώμη. Με μηδενικά απόβλητα. Α, ναι. Και επειδή ένα πράγμα είμαστε καλοί στην περιοχή, τα πανηγύρια, το ξέρουν αυτό, είμαστε πολύ πετυχημένοι, θέλουμε να κάνουμε ένα πανηγύρι μηδενικών αποβλήτων, παγκόσμιο. Γιατί όχι. Πρέπει να κάνουμε το πανηγύρι όπως ήταν παλιά. Θα το κάνουμε το πανηγύρι μας. Οπότε έχουμε προτείνει το Διεθνές Φεστιβάλ Αυλού του Πανός, μια που είμαστε βουκολική κατάσταση, όπου οι συμμετέχοντες θα γιορτάσουν τις δράσεις τους και τα αποτελέσματα των μηδενικών αποβλήτων. Γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός που θα κάνουν πάνω οι ομάδες. Άρα και στόχο έχουμε, και τρεις φάσεις έχουμε. Το πρώτο είναι το εργαλείο μας, το δεύτερο είναι η εκπαίδευση και το τρίτο είναι πάνω στο χωριό να το κάνουμε πράξη. Για να μπορέσουν και τα άλλα χωριά, τα δίπλα, τα άλλα 23, να πάρουν και εκείνοι φωτιά με την έννοια της παραγωγικότητας. Όχι φωτιά, φωτιά για να καούνε. Αυτά. Πρόεδρε. Λοιπόν, με λίγα λόγια, να το πω κι εγώ λίγο πιο απλά. Αυτή τη στιγμή αυτό που προτείνει η ομάδα της Χριστιάνας είναι
η περιοχή μας εδώ να γίνει ένας, να μεταδίδει την πληροφορία, να δίνει τον, δηλαδή την πληροφορία την οποία πώς μπορεί να τη μεταδώσει για να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Λοιπόν, η κοινότητα Άστρους και ο πρόεδρος έχει πει ότι συμμετέχει στην προσπάθεια και είναι πρόθυμος και το σχολείο στον Αγιάννη, δηλαδή να το μεταδρέψουμε από να γίνει ένα βίο σχολής Καρτσιώτη με νέες καινοτόμες ιδέες, δηλαδή το χτες με το σήμερα. Είναι μια καλή πρωτοβουλία κτλ. Από την άλλη, η Ντεζιρέ εδώ πέρα που την ξέρω χρόνια και έρχεται κτλ. Δίδει ένα άλλο τρόπο καλλιέργειας. Σου λέει όχι λιπάσματα, πρέπει να το κλαρί που το καίμε κτλ. Είναι λάθος, πρέπει να κάνουμε την πυρόληση. Ο άνθρακας κάνει καλό, πρέπει να γυρίσουμε εκεί, το οργανικό χώμα, όλα αυτά. Από την άλλη, όλα εδώ τα καταλήμματα, οι επιχειρήσεις όλοι θα βρουν ένα όφελος από αυτό το πράγμα. Και το πιο βασικό είναι, δηλαδή, οι μετρήσεις αυτές πάλι που θα κάνουν με το διάστημα και τα λοιπά, με τους ζωντέρους φόρους, την πληροφορία που θα παίρνουμε εδώ, που υπάρχουν σκουπίδια στην παραλία κάτω. Άλλες ενέργειες που μπορούν να γίνουν, τι μπορούν να κάνουμε με τα φύκια. Δηλαδή είναι διάφορες ιδέες που θεωρούμε εμείς ότι αυτό, τα παιδιά μας είναι άνεργα εδώ πέρα. Πρέπει να δώσουμε ένα κίνητρο να κάνουν κάτι. Αφού αυτοί οι άνθρωποι που δεν ζητάνε τίποτα, μόνο να μεταδώσουν την πληροφορία και να μπουν σε ένα project το οποίο να το μεταφέρουν στα σχολεία για να γίνει αυτό, και ήδη έχει κάνει μια πρόταση. Υπάρχει κάποιος καθηγητής που μπορεί που με ένα κινητό εργαστήριο, από ό,τι έχει πει η Χριστιανά, πες το πιο λεπτομερέστατα, που μπορεί να πάρει σχολείο και να μεταδώσει. Ο πατρινός της φαρμακευτικής έχει ζητήσει να έρθει με το κινητό του εργαστήριο και να κάνει παρουσίαση στα σχολεία της περιοχής. Αυτό είναι το ένα. Και η ελληνική εταιρεία εγκεφάλου επίσης μαζί με τον κύριο πατρινό για να αρχίσουμε η δική τους παρέμβαση είναι στα σχολεία, να αρχίσουμε με τα σχολεία. Τώρα, ήθελα να πω το εξής. Αυτό που ζητάμε τις περισσότερες φορές που ήταν η δικιά σας συμμετοχή, μου υπενθύμισε ο Τόμ ότι πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς τους είναι τα φιλμ, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς του είναι κινηματογραφικά και με ντοκιμαντέρ να δείχνει τη δουλειά που γίνεται σε ένα μέρος. Και αυτό το πουλά σε εταιρείες, λέω μία γνωστή, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές, όπως είναι το Netflix. Αλλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα και να δείξεις ότι αυτή η ομάδα δουλεύει επάνω σε αυτό το χωριό για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, έτσι, πρέπει να έχεις το OK της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων που γίνονται οι ηθοποιοί. Δεν είναι ακριβώς ηθοποιοί, γιατί είναι ντοκιμαντέρ, εντάξει. Αυτό δεν πρέπει να έρθεις να το πεις τελευταία στιγμή, γι' αυτό έχουμε αρχίσει τις κουβέντες από εδώ πέρα. Ένα πράγμα λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ έντονο είναι να κάνουμε content, δηλαδή αυτό που θα πουλάμε στις εταιρείες. Μπράβο, ορίστε. Περιεχόμενο. Περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο είναι μάλιστα σε αυτόν τον τόπο 8 νοματέοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Καταλάβατε. Οπότε, του λες του Netflix 800 χιλιάρικα για να το πάρεις. Και δεν είναι μεταγνώση λόγου το λέω το 800 χιλιάρικα, γιατί μίλαγα με τον άνθρωπο του Netflix. Στην Ολλανδική Πρεσβεία, στην Θεποκτήδα Νέων Επιχειρήσεων της Ολλανδικής Πρεσβείας. Λοιπόν, 800 χιλιάρικα είναι το ένα επεισόδιο. Φαντάζεστε, αυτά τα λεφτά μπορούν να μπουν πίσω στην κοινότητα. Και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, για να αρχίσουμε ένα γόνιμο διάλογο. Πριν 5 χρόνια, η απάντηση ήταν «Εδώ δεν γίνονται αυτά». Σήμερα έχει έρθει η ομάδα, έχει έρθει η επιχείρηση, έχει ενδιαφερθεί ένας ευρωπαϊκός φορέας και με πολύ χαρά σας λέω ότι είχαμε 7 στο δικό μου Zoom, 5 εδώ πέρα, είναι 12 πολίτες. Αυτό είναι εκθετικά καλύτερο από το εδώ δεν γίνεται τίποτα. Επειδή αναφέρθηκα στον πρόεδρο πριν, θα ήθελα ο πρόεδρος να πει από μόνος του τις απόψεις του, γιατί μην τον... Κύριε πρόεδρε. Σας
καλωσορίζω όλους, καλή χρονιά να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για τον κοινό σκοπό. Εγώ θα ήθελα να σου υπενθυμίσω, Χριστιανά, πως αυτό δηλαδή που πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε πρέπει να πλησιάσουμε τον κόσμο. Αυτό που είπε ο προηγούμενος και ο Δημήτρης και ο γιατρός, όσο πιο λιανά όπως το λέμε, έτσι πρέπει για να έχει απήχηση. Δοκιμάσαμε πριν 5 χρόνια δοκιμάσαμε και τα μανιτάρια στο Βαγιάννη. Δεν ξέρω κατά πόσο τι επιτυχία έχει και όλο αυτό. Ήταν μια προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια γιατί τα μανιτάρια είναι στα κεντρικά της του Meraki People και είναι έτοιμα να ξαναγίνουνε. Με πώς φαμολιάς. Εγώ, όπως είπες και προηγουμένως, το Meraki People είναι μεράκι ανθρώπων. Πραγματικά αυτό αναγκεί και είναι καλό για όλους μας και για εσάς σαν ομάδα. Γιατί ας μην κρυβόμαστε, όλοι πρέπει να έχουμε όφελος από αυτό. Εσείς θα έχετε χρηματικό όφελος και εμείς πάλι σαν κοινότητα και εμείς να. Εμείς ό,τι μπορούμε. Και ό,τι μας έχετε ζητήσει, προσπαθούμε. Να ξέρετε πως είμαστε δίπλα, το έχεις διαπιστώσει, να το μεταφέρεις και στην ομάδα σας. Και μακάρι να βρουν ένα ανταπόκριση όλα αυτά. Έχετε τον λόγο. Λοιπόν, είμαι πολύ προβληματισμένη με όλο αυτό έτσι όπως εξελίσσεται. I want to welcome you all and I'm very sorry that the translation it's not so easy. No problem. So you can be part of all this. But anyway, I hope that you will discuss among you after all this and you will understand what is about. So, θα μιλήσω ελληνικά, I will continue in Greek. Θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα έχει ξαναγίνει, γιατί με τη Χριστιανά έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Και μου έχει μεταφέρει ότι η προσπάθειά της να προσεγγίσει το Δήμο και γενικά τις αρχές του τόπου προκειμένου να γίνει κατανοητό καταρχήν από την αρχή, από τις αρχές του τόπου αυτό που η Χριστιανά έχει σαν όραμα έχει γίνει πολλές φορές. Δυστυχώς βγαίνοντας από την αίθουσα αυτή κάθε φορά παρόλη την καλή διάθεση που υπάρχει φτάνουμε τέλος πάντων στο μηδέν. Δεν γίνεται ένα βήμα παραπέρα ώστε όλη αυτή η καλή διάθεση να αρχίσει να γίνεται πράξη. Εδώ απόψε πέσανε πάρα πολλές ιδέες στο τραπέζι, ακούστηκαν πολλά ονόματα, ακούστηκαν μεγαλεπίβολα πράγματα. Η μία πλευρά λέει ότι έχει τη γνώση και η άλλη πλευρά λέει ότι έχει τη θέληση να πάμε παρακάτω. Εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός από την πλευρά της ομάδας, καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, που να λέει, είμαστε αυτοί, ο καθένας ξέρει να κάνει αυτό και σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε έχουμε ήδη ετοιμάσει μία ιδέα την οποία θέλουμε να σας την παρουσιάσουμε. Και από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο αν ζητάει ή δεν ζητάει λεφτά η ομάδα. Δεν είναι τα λεφτά πάντα το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να θέλουμε να μπούμε σε μία διαδικασία. Εδώ φτάσαμε να αναρωτιόμαστε ποιο είναι η κρίσιμη μάζα η οποία θα εμπλακεί και θα ωφεληθεί από όλο αυτό το εγχείρημα. Πριν φτάσουμε να αναρωτηθούμε για το ποια θα είναι η κρίσιμη μάζα, αν θα είναι οι επιχειρηματίες ή οι αγρότες ή οποιοδήποτε, πρέπει ο ίδιος ο Δήμος να αναρωτηθεί, έχει την υποδομή να μπορέσει να αντιληφθεί τι σημαίνει ένα project, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο στο Δήμο να ασχολείται με ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Α και το Ω τη σήμερα ημέρα. Και τρέχουν, σας διαβεβαιώ, πάρα πολλά προγράμματα. Και σε όλη την Ευρώπη και στο πιο μικρό χωριό υπάρχουν άνθρωποι, οι δημοτικές αρχές, οι οποίες έχουν μπει έστω και σε ένα μικρό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Λοιπόν, το προσπερνάω αυτό και λέω ότι έστω η Επιτροπή Τουρισμού, δεν ξέρω ποιος θα είναι η αρμόδια υπηρεσία, η δομή που θα μιλήσει με αυτή την ομάδα ή με την κάθε τέτοια ομάδα, θα πρέπει να αποφασιστεί ότι πέντε άνθρωποι από εδώ και πέντε άνθρωποι από εκεί καθόμαστε σε ένα τραπέζι και συζητάμε πια συγκεκριμένα. Έχετε δηλαδή μία ολοκληρωμένη, μία πρόταση κατανοητή, γραμμένη όμως, από την ομάδα της Χριστιάνας, από το Meraki People. Έρχονται και από εδώ κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν πέντε πράγματα, ένας εκπρόσωπος του τουρισμού, η Vivian, δεν ξέρω τι, ένας επιστήμονας από εδώ που έχει ασχοληθεί με το οικολογικό πάρκο φορέας διαχείρισης, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό. Έχουμε κινσέπ, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε διάφορες διαδικασίες εδώ στην περιοχή. Συγκεκριμένοι λοιπόν άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται κάτω, ανταλλάσσουν γνώμες, ιδέες, σκέψεις και παρουσιάζεται, γίνεται, δημιουργείται μια ολοκληρωμένη πρόταση για την περιοχή μας. Παρουσιάζεται αυτή η πρόταση στο Δήμο και ο Δήμος αναλαμβάνει στην πορεία να την παρουσιάσει στους πολίτες. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, για να μπορέσει να βγει και ένα αποτέλεσμα. Γιατί αν αρχίσουν τα ιδεολόγια πάλι, πολύ ωραία, εμείς θέλουμε, εσείς μπορείτε, εσείς λέτε ναι, εμείς θα σας δείξουμε, τι ωραία, τι καλά, μπράβο, βγαίνουμε πάλι έξω από αυτή την πόρτα και δεν γίνεται τίποτα. Και ξαναρχόμαστε μετά από λίγο καιρό και ξανασυζητάμε στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο στοχευμένες και οι προτάσεις εκ μέρους σας και η συμμετοχή η δικιά μας απέναντι σε αυτό που εσείς θέλετε να κάνετε εδώ. Νομίζω ότι την απάντησή μας τη δώσαμε με το ότι στοχεύσαμε να μπούμε σε έναν ευρωπαϊκό φορέα, να ανδρωθούμε σαν επιχειρηματική πρόταση μέσα εκεί πέρα και η μεγάλη μας, ο στόχος μας πλέον είναι αυτή τη τεχνογνωσία που θα αποκτήσουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό κέντρο και στα προγράμματα και σε όλα, γιατί το ΕΣΑ έρχεται, είναι μέρος του Κοράλια. Το Κοράλια είναι οι σχηματισμοί πλειάδων, clusters δηλαδή, έτσι, να έρθουμε και να πούμε και τώρα ελάτε να συνσχεδιάσουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Οπότε, αυτό το πράγμα που είπες, το ακούσαμε, γιατί έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, το άκουσα και το βήμα που πήρα για να γίνει είναι να συγκεντρώσω αυτή εδώ την ομάδα, να πάμε μέσα στο Κοράλια και να μπορέσουμε πλέον να κάνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά κυρίως να έχουμε την τεχνογνωσία να πάρουμε και το Δήμο και τους πολίτες και όλους και να πάμε κάπου. Οπότε αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Yeah. A very important element is European testbeds, demonstrators. Oh, ευρωπαϊκοί demonstrators. My organization. AOTI maintain the demonstrators, the European testbed demonstrators for regulatory sandboxing and new innovation demonstrators all over Europe. We have the catalog. Our project here is included in this catalog. By definition, we are in the European cluster organization. Nice. Organismos too. Είναι μέσα στη λίστα των δράσεων που χρησιμεύουν σαν, πώς να το πούμε, παραδείγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Οπότε αυτό το πράγμα, δηλαδή αν το κάνουμε, αν γίνει αυτό το πράγμα, θα μπούμε και εμείς μέσα σε αυτό τον κατάλογο των υλοποιημένων δράσεων. Τεχνογνωσία δεν είναι μόνο να φτιάξεις ένα application. Τεχνογνωσία είναι πώς να πάρεις μία κοινότητα που δεν ξέρει σε μία κοινότητα που ξέρει και θέλει να ξέρει. Φαντάζομαι ότι αυτό... Δηλαδή για να το εφαρμόσει, να το πραγματοποιήσει μάλλον, τι χρειάζεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι χρειάζεται. In order for the people to do it and implement it, what is it needed? The way
to get there? Registration in our... In Χρειάζεται, λέει, να κάνουμε ένα πράγμα, να πάμε να γραφτούμε στο ότι αυτό το project είναι ένα από τα, αυτή η δράση είναι μία από τις δράσεις που μπορούν να γίνουν και μπορούν να υλοποιηθούν. Χρειάζεται, ορίστε. Ποιοι ήταν αυτά που πάνε να κάνουμε έτσι. Ποιοι είναι αυτοί, συγγνώμη. Παραδείγματος χάρη, τη δράση αυτή μπορούμε να την πούμε, να του δώσουμε ένα όνομα τώρα, έτσι. Εικονικό αυτή τη στιγμή. Αρκαδικό, πώς το λέμε, το χωριό, το έξυπνο χωριό της Αρκαδίας. Ναι. Αυτή είναι η δράση που έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε το έξυπνο χωριό. Ωραία. Θα πρέπει να πάμε να καταθέσουμε, να συγκαταθέσουμε ότι οι πολίτες, ο Δήμος και η εταιρεία που θα φτιάξουμε θα κάνουμε το έξυπνο χωριό της Αρκαδίας. Που το θέλουμε.